Καλημέρα. Τι έγινε? Τι να γίνει? Πού είμαστε καταρχήν? Στον τόπο που όλους μας ενώνει. Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Νταράν. Καινούργιο άσφαλτος. Έχει... Χθες τελείωσαν τα μηχανήματα. Χθες έφυγαν. Θα δεις ότι τα κέρπς ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Είμαστε ουσιαστικά οι πρώτοι που την περπατάμε. Καίει. Δηλαδή, αν κάνεις zoom τώρα την πίσα, δηλαδή. Α, έλα να δεις. Έλα σε αυτό το σημείο εδώ. Θα δεις ακόμα την πίσα και γυαλίζει κιόλας. Θα γίνουν εργασίες και συντήρησης. Η πίστα θα μείνει απάτητη από αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ζυμωθούν τα υλικά. Πότε περιμένουμε, Λάμπρο, γενικά ότι θα είναι σε λειτουργία? Κοίτα, τώρα το πρόγραμμα της πίστας αναφέρει 1 Σεπτεμβρίου. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι μέχρι τότε θα έχει τελειώσει το μεγαλύτερο μέρος εργασιών και ίσως τη δώσουν και λίγο νωρίτερα προς χρήση από αναβάτες και οδηγούς αυτοκινήτων. Ναι. Χθες υπήρξε η ευκαιρία να μιλήσουμε με το χημικό του έργου, τον Σπύρο Λικούδη, ο οποίος μας έδωσε τα φώτα του όσον αφορά το υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε και τη σύνθεση του με βάση τα διαθέσιμα υλικά. Περιμένουμε κάτι διαφορετικό? Έχει χρησιμοποιηθεί κάτι άλλο από αυτό που... Κοίτα να δεις, ο Σπύρος είχε εμπειρία από ασφαλτοστρώσεις, από πίστες όπως είναι το Mugello, όπως είναι άλλες ιταλικές πίστες. Μας είπε ότι είμαστε πολύ κοντά σε προδιαγραφές, με δεδομένο ότι το ελληνικό δημόσιο, ας πούμε, δεν προβλέπει ασφαλτόστρωση σε πίστα. Οπότε, ναι, ό,τι ασφαλτόστρωση γίνεται πρέπει να είναι στα spec ενός δρόμου, δηλαδή όσο κοντά γίνεται. Μας είπε ότι έχουμε πλησιάσει σε ένα ποσοστό 90% και με τα διαθέσιμα υλικά, την τεχνογνωσία και το προβλεπόμενο budget ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν. Έδωσε ένα προσδόκιμο ζωής γύρω στα 10 plus χρόνια, που για μας είναι ιδιαίτερα καλό. Το optimal, σύμφωνα πάντα με τον Σπύρο, θα είναι σε ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή εκεί θα είναι το ιδανικό, το peak, ναι, εκεί θα γίνει η πίστα πιο γρήγορη και μας είπε ότι θέλει τουλάχιστον ένα μήνα ώστε να ζυμωθεί το υλικό και να έρθει σε μία ισορροπία. Έχουμε μετρήσει άσφαλτο 62 βαθμούς, η ζέστη είναι απίστευτη. Περιμένουμε εργασίες τόσο και στον περιβάλλοντα χώρο, σε θέματα ασφαλείας, σε θέματα καλοπισμού. Θα γίνουν κάποιες διαμορφώσεις, τέλος πάντων? Ναι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα γίνουν κάποιες διαμορφώσεις. Αυτό πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά ο κάθε ένας που έρχεται εδώ πέρα από τις αμιγώς αγωνιστικές ομάδες, οι οποίες είναι λίγες, έρχεται για την όλη εμπειρία και η όλη εμπειρία περιλαμβάνει από το καφέ και το χαμόγελο μέχρι έναν ωραίο κουρεμένο, βαμμένο χώρο στον οποίο θα μπορείς να νιώσεις όμορφα. Που είναι και στα πρότυπα των ευρωπαϊκών. Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων πλέον, καθότι ας μην ξεχνάμε, η πίστα είναι από το 98, έτσι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει εδώ πέρα, όπως και εμείς. Έχουν πλέον παραστάσεις και από το εξωτερικό. Και δηλαδή, πηγαίνουν και... Βέβαια, πηγαίνουν σε άλλες πίστες και περιμένεις κάτι αντίστοιχο και εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή σκέψου το κάτι σαν την εθνική οδό, ρε παιδί μου. Δηλαδή ναι. Πινακίδες πρέπει να είναι πράσινες, να είναι καθαρό, να έχει 3 λωρίδες ή 2 λωρίδες. Είναι το ίδιο πράγμα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Το ίδιο περιμένεις και από ένα αυτοκινητοδρόμιο. Ναι. Σε θέματα ασφαλείας, σε θέματα διαχείρισης, σε θέματα προσωπικού, όλα. Όλα. Ναι. Πρέπει να είναι σε κάποια στάνταρ. Το αυτοκινητοδρόμιο ακολουθεί την πορεία της χώρας. Απλά επειδή είναι ένας χώρος στον οποίο έρχονται άνθρωποι οι οποίοι το αγαπάνε και πραγματικά επενδύουν χρόνο και χρήμα, είναι ένας χώρος, αν θέλεις, που αναβαθμίζεται μέσα από την αγάπη του κόσμου. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα μέρος που πάντα θα πηγαίνει μπροστά. Mm-hmm. Άλλες φορές πιο γρήγορα, άλλες φορές πιο αργά, άλλες φορές με περισσότερα εμπόδια, άλλες φορές με λιγότερα. Οπότε, all in all, θεωρώ ότι θα είναι κάτι το οποίο ο κόσμος θα το αγκαλιάσει. Δηλαδή, θα έρθει περισσότερος κόσμος, θα έρθουν περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερες μηχανές, περισσότερες εκδηλώσεις. Θα πάει το αυτοκινητοδρόμιο σε ένα άλλο επίπεδο. Καλύτερο από ό,τι ήταν πιο πριν. Επίσης, θα γίνουν και εργασίες στα κεντρικά κτίρια. Θα μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερο κόσμο, θα εξυγχρονιστούν, γίνονται αλλαγές στη γραμματεία. Γενικότερα υπάρχει μία τάση στο να πάμε πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
που είναι κάτι το οποίο για μας και σαν εταιρεία μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε πλέον να απευθυνθούμε και σε άλλο κοινό, και τόσο το ίδιο το αυτοκινητοδρόμιο, γιατί μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι αδυσόπιτος.